Έχει μεσολαβήσει ένα πυκνό διάστημα, κυρία Πρόεδρε, από τότε που συναντηθήκαμε την προηγούμενη φορά, με πολλές επαφές στο εξωτερικό. Είχα την ευκαιρία, το γνωρίζετε, να βρεθώ στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια πολύ τιμητική επίσκεψη, να συναντήσω τον πρόεδρο Biden, αλλά ταυτόχρονα να απευθυνθώ και στο Κογκρέσο ως ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε αυτή την τιμή, να θέσω συνολικά το πλαίσιο των ημερών μας σχέσεων, να κάνω πιστεύω τις απαραίτητες ιστορικές αναφορές στην κοινή διαδρομή των εργαλειών μας, αλλά φυσικά να ενημερώσω τους Αμερικανούς γερουσιαστές και τα μέλη του Κογκρέσου και για την κατάσταση η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο και πόσο σημαντικό είναι σε μια εποχή όπου η προσοχή μας πρέπει να είναι στραμμένη στην Ουκρανία, να μην έχουμε άλλες εστίες έντασης εντός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Χθες φέρθηκα στον Νταβός, όπου και εκεί είχα μια σειρά από σημαντικές επαφές. Επαναεπιβεβαίωσα και στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ το γεγονός ότι η Ελλάδα πια έχει έναν αναβαθμισμένο γεωπολιτικό και οικονομικό ρόλο. Είναι μια χώρα η οποία έχει αφήσει οριστικά πίσω τις δύσκολες εποχές της κρίσης και αντιμετωπίζεται από όλους, από τους γεωπολιτικούς μας συμμάχους αλλά και από την οικονομική κοινότητα, ως ένα σοβαρός αξιόπιστος εταίρος, ως μια χώρα η οποία έχει βρει πια το δρόμο της, μια χώρα της οποίας το μέλλον είναι εξαιρετικά αισιόδοξο και εξαιρετικά ευίωνο. Από και πέρα βέβαια, οι διεθνείς επαφές είναι σημαντικές, αλλά η προσοχή μας είναι πάντα στραμμένη στα ζητήματα που αφορούν την εγχώρια πολιτική πραγματικότητα και όλοι μας καλούμαστε να διαχειριστούμε το μεγάλο κύμα ακρίβειας, το οποίο είναι αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της παγκόσμιας αναταραχής που αυτό έχει προκαλέσει. Θα έχω την ευκαιρία να βρεθώ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη Δευτέρα και την επόμενη Τρίτη να συζητήσουμε και πάλι τα ζητήματα που αφορούν την αγορά ενέργειας. Θα επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όσο σημαντική είναι η απεξάρτηση από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες και η μετάβαση στην πράσινη οικονομία, άλλο τόσο σημαντική είναι και η στήριξη των οικοκεντριών και των επιχειρήσεων βράχη πρόθεσμο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις πολύ απότομες αυξήσεις, οι οποίες βασικά είναι αποτέλεσμα των τιμών του φυσικού αερίου. Όπως γνωρίζετε, εμείς ασχέτως των αποφάσεων της Ευρώπης έχουμε προχωρήσει σε ένα εθνικό σχέδιο στήριξης με πολλούς άξονες. Ψηφίζεται σήμερα η διάταξη που αφορά τη φορολόγηση με 90% των υπερκερδών των εταιριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Θα τονίσω ότι καμία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει χρησιμοποιήσει τόσο δραστική φορολογία, κάτι το οποίο αναγνωρίστηκε και από τη γενική και από τη διοικήτρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την κυρία Λαγκάρ, σε μια δημόσια τοποθέτηση την οποία έκανε χθες. Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα έχει ανοίξει η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι συμπολίτες μας που επιβαρύνθηκαν με πολύ υψηλούς λογαριασμούς του ειδικού ρεύματος να καταθέσουν τα σχετικά του στοιχεία, ώστε να αρχίσει η επιστροφή του 60% της αύξησης, της υπερβάλλουσας αύξησης την οποία ήταν στους λογαριασμούς τους άμεσα. Και φυσικά από 1η Ιουλίου, όπως έχουμε δεσμευθεί, θα τεθεί σε λειτουργία ο καινούριος μηχανισμός σταθεροποίησης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος πια έχει αποσπάσει και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά συνέπεια, το τι θα γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα το συναποφασίσουμε στο επόμενο, ενδεχομένως και στο μεθεπόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το τι κάνουμε όμως σε εθνικό επίπεδο είναι δικιά μας πολιτική επιλογή και έχω πει πολλές φορές, το παραλαμβάνω και σε εσάς, ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε την κοινωνία, τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις απροστάτευτες απέναντι σε ένα κύμα αυξήσεων όσον αφορά τους λογαριασμούς του ειδικού ρεύματος, για το οποίο οι ίδιοι δεν έχουν καμία ευθύνη και το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και με κρατική στήριξη, όπως κάναμε και την εποχή της πανδημίας. Τέλος, επειδή όλοι πρέπει να βάζουν πλάτη σε αυτή την συλλογική προσπάθεια, θα παρουσιάσουμε και ένα συνολικό σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας, διότι έχουμε ακόμα δρόμο να διαλύσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Είτε μιλάμε για τα δημόσια κτίρια, είτε μιλάμε για τις ιδιωτικές κατοικίες. Με μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά μας μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια, να γλιτώσουμε χρήματα
να διευκολύνουμε την προσπάθεια της χώρας να μειώσει συνολικά το ενεργειακό της αποτύπωμα. Είναι πολιτικές που μόνο όφελος έχουν και για την εφαρμογή τους η κυβέρνηση θα φροντίσει να παρουσιάσει πολύ σύντομα ένα συγκεκριμένο και συνεχτικό σχέδιο. Κύριε Πρόεδρε, σε έναν κόσμο που αλλάζει δραματικά, η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρούς συμμάχους. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μας συνδέουν οι ίδιες δημοκρατικές αξίες και οι δεσμοί μας είναι δυνατοί, όχι μόνο σήμερα, αλλά σε βάθος χρόνου, όπως τονίσατε στην ομιλία σας στο Αμερικανικό Κογκρέσο, η οποία έτυχε τόσο θερμής υποδοχής. Αποτελεί εθνική ανάγκη η φωνή της Ελλάδας να ακούγεται σταθερή και ισχυρή σε όσο το δυνατόν περισσότερα διεθνή φόρα. Και νομίζω ότι στο σημερινό κόσμο είναι αυτονόητη η σημασία του Αμερικανικού Κογκρέσου. Η δημοκρατία μας σήμερα απειλείται. Η απρόκλητη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο, θέτει σε διακινδύνευση όχι μόνο το ευρωπαϊκό κεκτημένο ασφάλειας, αλλά και το μεταπολεμικό κεκτημένο ειρήνης και ευημερίας προόδου, με τον κίνδυνο που υπάρχει σε περίπτωση που επικρατήσει η Ρωσία, να επιστρέψουμε σε μια από τις πιο μελανές σελίδες της ιστορίας, στην εποχή όπου η θέληση των ισχυρών κρατών επιβαλλόταν με τη βία στα μικρότερα. Ζούμε σε εποχές που τέθηκε σε διακινδύνευση ο τρόπος ζωής μας και αξίες και ιδανικά που θεωρούσαμε μέχρι πρότινος δεδομένα. Η παρουσία λοιπόν μιας Ελλάδας ισχυρής, με διεθνείς συμμαχίες, με εξωστρέφεια, μια Ελλάδα σίγουρη για τον εαυτό της, νομίζω ότι μπορεί να αντεπεξέλθει στις επισφαλείς συνθήκες τις οποίες ζούμε. Σε μια πρόσφατη έκθεση του Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, Αντώνιο Γκουτιέρες, προειδοποίησε για τριπλή κρίση από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κρίση στον εφοδιασμό με τρόφιμα του πλανήτη, κρίση στην ενέργεια και κρίση στις χρηματοοικονομικές αγορές όλου του κόσμου. Την αποκάλεσε τέλεια καταιγίδα, γιατί θέτει σε κίνδυνο τις οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών. Νομίζω λοιπόν ότι η λήψη αυτών των μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου για την επιστημιστική κρίση ή για την κρίση στην ενέργεια και για τις τρεις αυτές κρίσεις και ό,τι δυστυχώς άλλο προκύψει, ανήκει όχι μόνο φυσικά στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνη, αλλά πολύ σωστά λέτε ότι και κάθε χώρα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν μέτρα ώστε να προλάβουμε τους κινδύνους αυτούς. Και η λήψη κάθε μέτρου για την αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων, ιδίως αυτών που επιβαρύνουν τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, είναι όχι μόνο επιθυμητή, αλλά και επιβεβλημένη. Και προς αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι πρέπει να δουλέψουμε όλοι ενωμένοι και στη χώρα μας. Ευχαριστούμε.